Έχει ένα κάταγμα από το προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας του με το ΑΠΟΕΛ. Κάταγμα στο δάχτυλο που τον αφήνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πώς νιώθεις σήμερα που δεν μπορεί να βοηθήσει καταρχήν την ομάδα σου, Βασίλη? Εντάξει, είναι σίγουρα δύσκολο για κάθε αθλητή όταν βρίσκεται εκτός, αλλά εντάξει, για την ατυχία στο προηγούμενο παιχνίδι και αναγκαστικά σε συνεννόηση με τον γιατρό και τον ψυχοθεραπευτή της ομάδος, ήταν καλύτερο να μην παίξουν. Δεν είναι δύσκολο, δεν γίνεται να παίξουν. Δύσκολο είναι και το παιχνίδι σήμερα απέναντι στην Ίντερ Κολέγιο Έθα. Έχετε μαζί τους ίδιους βαθμούς, 17 βαθμούς, όμως η Έθα έχει ένα παιχνίδι περισσότερο. Πώς βλέπεις την συνέχεια για την ομάδα σου? Κοιτάξτε, για το σημερινό παιχνίδι, άμα είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, πιστεύω θα το κερδίσουμε. Και έχουμε να πάρουμε και μία ρεβάνς μέσα σε εισαγωγικά από την ήττα που κάναμε στο κύπελλο, κάτι που ήταν κακό για την ομάδα μας. Από εκεί και πέρα, καθαρά για το πρωτάθλημα, η ΕΘΑ έχει ένα παιχνίδι περισσότερο. Εμείς πιστεύουμε την νίκη εδώ, κερδίζουμε ακόμη περισσότερο έδαφος για την τέταρτη θέση που είναι και ο στόχος της ομάδας. Μίλησες περισσότερο για την εμφάνιση στο κύπελλο απέναντι στην ΕΘΑ. Ένα παιχνίδι που απογοήτευσε σίγουρα την ομάδα σου και τον κόσμο του Απόλλωνα. Όμως ο Απόλλωνας, βλέπουμε τα τελευταία παιχνίδια, πετυχαίνει πολλούς πόντους. Στην προηγούμενη αγωνιστική δέχτηκε 96 πόντους από τα ΑΠΟΕΛ και βρέθηκε σε θέση χαμένου. Μπορεί ο Απόλλωνας στην συνέχεια να μετουσιώσει το θέαμα που προσφέρει στον αγωνιστικό χώρο σε νίκες? Αυτό είναι στο χέρι μας. Πρέπει να βελτιωθούμε αμυντικά. Δηλαδή, είναι κακό, δεν γίνεται να δέχεις 96 πόντους μέσα στην έδρα και να ζητάς να κερδίσεις. Είναι κάτι το τραγικό. Από εκεί και πέρα, έχουμε τις επιθετικές λύσεις και είναι στο χέρι μας με δουλειά να βελτιώσουμε την άμυνά μας και να καταφέρουμε να κερδίσουμε περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή, πιστεύω όλα τα παιχνίδια τα παλεύουμε, τα θέλουμε, αλλά χάνουμε για κάποιες λεπτομέρειες, κυρίως προς το τέλος. Είναι στο χέρι μας και καθαρά στο χέρι μας, άμα δουλέψουμε, να μπορέσουμε να πετύχουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε. Ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Κιτσούλη για το πρώτο μας ρεπορτάζ. Πέτρο, λόγος σε σένα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και σένα, Άρη, για το κατατοπιστικό αυτό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα για ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επαναρχόμαστε με ρεπορτάζ από την Αντίπερα Όχθη. Είναι ο Ανδρέας Σοφοκλέους εκεί, ο οποίος θα μας δώσει το πρώτο ρεπορτάζ από πλευρά ΕΘΑ. Τους βλέπω μαζί με τον Κυριάκο τον Αδάμου. Ανδρέα, σας ακούμε. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Είμαστε μαζί με τον Κυριάκο Αδάμου, τεχνικό της ομάδας της ΕΘΑ. Κυριάκο, η ομάδα έρχεται από δύο απανοτές ήττες. Πες μας, πώς βλέπεις το παιχνίδι σήμερα? Σίγουρα τα δύο τελευταία παιχνίδια σύντο παιχνίδι με την ΕΝΑΔ. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να χτυπήσουμε. Χάσαμε αυτά, ειδικά τα δύο παιχνίδια στο γήπεδο μας που έπρεπε, μπορούσαμε να τα κερδίσουμε. Και λογικά με τα υπόλοιπα αποτελέσματα έχουμε βρεθεί λίγο εκτός τροχιάς τετράδας. Αυτό φυσικά δεν ήταν αυτός ο σκοπός της ομάδας με το ξεκίνημα της σεζόν. Τώρα για το σημερινό παιχνίδι, σίγουρα είναι κλειδί για τη μετέπειτα πορεία στο πρωτάθλημα. Όπως είναι σήμερα ο βαθμολογικός πίνακας, είναι όλες οι ομάδες, αν εξαρτήσουμε τον κεραυνό από LKL, πολλές ομάδες είναι μαζί, ισόβαθμες ή με μία νίκη περισσότερο. Όλα είναι ρευστά για το πρωτάθλημα, πρέπει να κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι. Βλέπουμε την ομάδα τα τελευταία παιχνίδια να μένει στο τέλος από δυνάμεις. Είδαμε να κερδίζετε το Απόλλωνα στον ημιτελικό. Τώρα με την απουσία του Κάντιτς, πώς θα συνεχίσουμε? Σίγουρα, τα παιδιά έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια στον ημιτελικό με τον Απόλλωνα, σε μια σκληρή έδρα. Σίγουρα, ξεκίνησαμε τη σεζόν με ένα μικρό προϋπολογισμό, με τους συγκεκριμένους καλαθοσφαιριστές. Είπαμε από την αρχή ότι δεν θα κάναμε άλλες αλλαγές. Δυστυχώς ήρθε στην πορεία ο τραυματισμός του Λάτιφιτς, αναγκαστική αλλαγή. Φυσικά τώρα επανήλθε πίσω. Πριν 2-3 μέρες αποδεσμεύσαμε και τον Ντάμιαν Κάντιτς για πειθαρχικά παραψώματα που έκανε. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός να αποδεσμεύσει τον καλαθοσφαιριστή. Έχει προσφέρει γι' αυτός μέγιστα για τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που οι αθλητές σωθούν τους προπονητές ή τη διοίκηση να αποδεσμεύσουν καλαθοσφαιριστή. Δεν είναι κάτι που μας χαροποιεί, αλλά έπρεπε να το κάνουμε. Τώρα στο σημερινό παιχνίδι θα αγωνιστούμε με τους υπόλοιπους καλαθοσφαιριστές και θα προσπαθήσουμε ως κάθε παιχνίδι για την νίκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αυτά, Πέτρο, από εμάς. Ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, αυτά και από την ΕΘΑ. Ήταν και η είδηση της αποχώρησης του Νταμιάν Κάντιτς λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων.
από ό,τι μας έχει πει ο coach της ομάδας, ο Κυριακός Αδάμου. Και ήταν έτσι μια πορεία η ΕΘΑ. Βλέπετε την κοπελιά στη φωτογραφία, στην οθόνη. Είδαμε έτσι μια ανάλυση της πορείας της ΕΘΑ, σύμφωνα με τον προπονητή της. Η ομάδα ξεκίνησε καλά, όμως κάποιο σημείο έκαμε κοιλιά και ήταν και παρατεταμένη κοιλιά. Από ό,τι βλέπουμε, είναι 6 αγώνες χωρίς νίκη για την ομάδα της ΕΘΑ. Είχε κερδίσει εκείνη τη μέρα, στις 25 δεκάτου συγκεκριμένα, είχε κερδίσει την ομάδα του Αχιλιά με 69-50. Έχουμε τον Ντούνοβιτς, τον Ταλίμπακιτς, τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο και τον Γουέαρ. Και από πλευράς της Απόλλωνα, τον Καχρημάνοβιτς, τον Όρβελ, τον Τίξ, τον Μάρκοβιτς και τον Εκκινέ. Αυτές είναι οι πεντάδες με τις οποίες ο Κυριάκος Αδάμου και ο Νίνος Ηλιάδης ξεκινούν το παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες έχουν στον πάγκο Κύπρους προπονητές. Ένα έτσι αρκετά θετικό γεγονός αυτό. Είναι καλό έτσι να βλέπουμε Κύπρους προπονητές χωρίς καμία δόση βέβαια ρατσισμού προς τους ξένους. Κάθε άλλο. Απλά θέλουμε τους δικούς μας διαιτητές, τους δικούς μας προπονητές να εμπλέκονται ακόμη περισσότερο και να κάνουν περισσότερα χρόνια. Έτσι μια και το αναφέραμε αυτό, να θυμίσω ότι ο προπονητής με την μακροβιότερη παρουσία σε πάγκο Α κατηγορίας είναι ο Κυριάκος Ολιακουλής στην απαρούσα ομάδα, μία εκ των δύο αντιπάλων, στην ομάδα της ΕΘΑ. 6 χρόνια ο Κυριάκος Ολιακουλής, μακάρι να βλέπουμε προπονητές Κύπριους με πολυετή παραμονή στους πάγκους. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά. Βλέπετε τον Κυριάκο τον Αδάμου να δίνει τις οδηγίες του, τις τελευταίες οδηγίες πριν την άξη του αγώνα. Και υπενθυμίζουμε την βαθμολογία. Ο ομάδα του Pizza Express Prime Tel Apollon είναι στην τέταρτη θέση με 17 βαθμούς. Και το ίδιο, στην 8η θέση είναι η ομάδα της Intercollege με τους ίδιους βαθμούς, όμως βάσει των συνδυασμών και βάσει των αποτελεσμάτων μεταξύ των ομάδων επίσης βαθμού και τους δύο είναι η ΕΝΑΔ, η Ομόνια και η ΑΕΚ, πολύ συνοστισμός. Είναι κατά σειρά τέταρτος ο Απόλλωνας, πέμπτη Υδρασφαλιστική ΕΝΑΔ, έκτη Χασάπης Ομόνια, 7η BMC ΑΕΚ και 8η Intercollege ΕΘΑ. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων και των βαθμών φέρνει τον Απόλλωνα πιο ψηλά από όλους σε αυτό τον όμιλο. Απόλλωνας ο οποίος με μια νίκη σήμερα κάνει ακόμη ένα βήμα καλύτερα στον στόχο που είναι τετράδα. Δεν του έχει απομείνει τίποτα άλλο ή εκτός κυπέλου. Ενώ η ΕΘΑ είναι σε μειονεκτικότερη θέση ασφαλώς, αλλά θα προσπαθήσει. Αν βέβαια χάσει, δεν χάνονται όλα, αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ για την ομάδα της ΕΝΚΟΜΗΣ. Πριν αρχίσω το παιχνίδι, να αναφέρουμε και ένα γεγονός το οποίο κάθε άλλο παραθετικό κρίνεται. Οι φιλοξενούμενοι πήγανε κατά λεμεσόμεριά. Αυτά λοιπόν τα δυσάρεστα. Έχει αρχίσει το παιχνίδι. Πρώτο φάουλ του αγώνα από πλευράς Απόλλωνα. Ο Καχρημάνοβιτς είναι αυτός ο οποίος υπέπεσε στο φάουλ. Αρχή του αγώνα. Επάνω στον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Βλέπουμε στην πεντάδα του ΕΘΑ σήμερα δύο αδέλφια. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σε ανάβλεπουμε τη φάση. Πώς έγινε και βρέθηκε στο έδαφος ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος φέτος διανύει μια περίοδο εξαιρετικής φόρμας. Έχει κάποια πτώση τώρα σε αυτό το διάστημα, όμως δεν πάβει να είναι εκ των στυλοβατών της πρόκρισης της ομάδας ΕΦΑ στο τελικό του κυπέλλου. Για να δούμε. Η ΕΦΑ στην πρώτη της επίθεση. Νταλίμπακης, πρώτη προσπάθεια, στόχος. Πρώτο rebound από τον Όρβελ και ο ίδιος θα οργανώσει την επίθεση. Πίσω το παιχνίδι. Για να δούμε. Για να δούμε. Άρη, δεν ξέρω αν ποιος τα παιδιά να πλησιάσει εδώ να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχει συμβεί, να μας ενημερώσουν. Βλέπω έτσι μια συνδιάλεξη μεταξύ του διαιτητού, του Ελισσέου Χριστοδούλου και των γραμματείας, να μας πούν ακριβώς τι έχει γίνει. Ενημέρωσε μας περισσότερο αν έχεις ακούσει κάτι. Υπάρχει προς το παρόν ένα πρόβλημα με το χρονόμετρο του γηπέδου και σταμάτησαν τον αγώνα.
οι διαιτητές της αναμέτρησης. Περιμένουμε και εμείς να με κάποιο χρονόμετρο χειρός θα συνεχιστεί ο αγώνας ή αν θα δώσουν έγκαιρα τον πίνακα στο γήπεδο. Να περιμένουμε αντικειμενικές απρός δυσκολίες. Είδατε εσείς το ηλεκτρονικό ταμπλό. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, ξέρετε όλοι ότι είναι ό,τι χειρότερο για τους καλοσφαιριστές. Και αν κάνει μα, μπήκαν μέσα. Αγωνιστήκαν για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και τώρα αναγκάζονται να σταματήσουν τη δράση. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για να δούμε. Βλέπω χρονόμετρο χειρός, Άρη. Και τώρα θα πει χρονόμετρο χειρός να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ανανεώνεται η επίθεση. Ακούσατε τον Ελισέο, τον Ιδά και τον Ιωνο τον Ηλιάδη, τον προπονητή του Απόλλωνα. Και ξεκινάμε με χρονόμετρο χειρό. Πάμε σαν άλλοτε, όπως λέει και η γνωστή ρυσή. Αναγκαστικά θα κυλήσει το παιχνίδι με χρονόμετρο χειρό. Όλο και θα γίνει κάποια διεργασία, έτσι ώστε να λειτουργήσουν τα πράγματα κανονικά. Από ό,τι έχω αντιληφθεί είναι κατά λάθος που αυτός ο ήχος τώρα είχε δώσει εντολή ο Ελισσέος Χριστοδούλου να ανανεωθεί η επίθεση. Συνεχίζουμε με θέματα πάλι. Από ό,τι βλέπουμε, σε ευχαριστώ Άρη για την πληροφόρηση. Υπάρχει πρόβλημα και με τον χρόνο των δευτερολέπτων. Για να δούμε τι θα γίνει. Θέση για τον Απόλλωνα. Ο Εκινέ, εξαιρετικό το κόψιμο εκεί. Έγινε προσπάθεια από τον Καχρημάνοβιτς. Καμία τύχη όμως εκεί. Το καλάθι από τον Μάρκοβιτς. Πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Μάρκοβιτς για τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε. Ήρθα τώρα. Νικόλας Παπαδόπουλος. Στον αδερφό του γίνεται προσπάθεια. Άστοχο εκεί. Το σούτ από τον... Δεν τα κατάφερε. Για το πρώτο καλάθι της ομάδας του. Για να δούμε το τίξι. Ο καλή θέση. Έχασε ένα σούτ το οποίο φαινόταν εύκολο. Πήρε θέση. Για να δούμε. Ήρθα τώρα. Νταλιμπάκης, ο οποίος δοκίμασε το σουτ προηγούμενα. Ήταν άστοχος, καλός σουτέρ. Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Πάλι Ανόβιτς, είναι το δεύτερο φαουλ. Δεν πρόλαβε να μπει στο παιχνίδι. Δεν πρόλαβε να αρχίσει το παιχνίδι μάλλον. Και ο Καχρημάνοβιτς είναι χρωμένος με δύο φαουλ. Ξέρω πώς βλέπει αυτό το θέμα ο Νίνος Ηλιάδης, τον οποίο βλέπετε τώρα σε πρώτο πλάνο. Σαφώς και είναι ένα πρόβλημα. Είναι αυτός ο οποίος οργανώνει. Για να δούμε την επιλογή του. Με όλη του την άνεση και είναι μέσα. Είναι πολύ καλό σουτέρ ο Νταλιμπάκης. Από την θητεία του σε ΑΕΛ και από ΕΛ προηγούμενα χρόνια το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ότι έχει σουτ πάρα πολύ έτσι χαμηλό σουτ. Παπαδόπουλος είναι θα. Κακή συνεννόηση στον Γουάρ. Την μπάλα είναι έξω για τον Απόλλωνα, αλλά όμως έχει άλλαφαση του διαιτητής. Έδωσε αρχικά για τον Απόλλωνα, τώρα έδωσε για την ΕΘΑ. Έδωσε επαναφορά της μπάλας. Βήματα από τον Νικόλα Μπορ. Παρασύρθηκε και ο διεθνής μας καλός φέστης. Έκανε την κίνηση. Την στα παράβαση. 5-2 το μεξινίσμα. Εξαιρετική προσπάθεια από πλευράς Απόλλωνα με τον Γουάρε να υποβείται σε... Εξαιρετική προσπάθεια από πλευράς Απόλλωνα. Ξανά. Είδαμε την προσπάθεια του Μάρκοβιτς και τώρα στείλεται στις ελεύθερες με προπτική να αυξήσει την διαφορά. Δεν τα κατάφερε στην πρώτη βολή. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Παράξενο το σουτ. Μέσα. 5-3. Ντούνοβιτς. Οργανώ. Ουάρε.
Έκλεψε και ο Τιέβγουνε το Απόλλωνα. Πολύ καλή προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Έκανε το κλέψιμο, κάνει αυτό την προσπάθεια. Για να δούμε. Εξαιρετικό. Στον Νικόλα Παπαδόπουλο για αυτή την εξαιρετική προσπάθεια. Ταμπλό μέσα. Νόρβελ. Εκινέ. Καχρημάνοβιτς. Αλλάζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Βήματα. Σαφέστατη παράβαση από τον Καχρημάνοβιτς, ο οποίος έχει στο παθητικό του και δύο φάσεις. Κυριάκος Αδάμου δίνει τις οδηγίες. Να ο Καχρημάνοβιτς. Ντούνοβιτς. Για αυτός καλή παρουσία στην ομάδα της εκπομής. Παπαδόπουλος κάνει την κίνηση. Νικόλα του Παπαδόπουλου, καλή άμυνα από τον Μάρκοβιτς, εξαιρετική σκέπαση εκεί. Τον Νικόλα του Παπαδόπουλου, γρήγορη επίθεση και πήρε το φάουλο Καχρημάνοβιτς από τον Μάρκοβιτς, τον Δημήτρη. Εκδήλωση ευνηδιασμού από τον Απόλλωνα, έχει την ευκαιρία του και κέρδισε φάουλο. Μάνοβιτς είναι αυτός, ξανά η φάση. Ξανά η επίθεση από Απόλλωνα που κατέληξε σε φάουλο επάνω στον Καχρημάνοβιτς, ο οποίος είναι ήδη στις βολές, ετοιμάζεται. Μέσα. Είναι ο πρώτος πόντος για τον Καχρημάνοβιτς. Διορθώθηκε η υπόδειξη από τους διαιτητές, έγινε λάθος στον καλοσφαιριστή που υπέπεσε στο φάουλ. Είχε υποδειχθεί ο Νταλιμπάκης αντί του Παπαδόπουλου, είχε αυτός υποποιήσει στο φάουλ, βάση επιπτώσει. Και ο κύριος Ελισσέος έφτιαξε την γραμματεία που έγινε επανόρθωση. Γιώργος Καραμπατάκης παίρνει τη θέση του ΟΕΑ. Για την Ιντερκόλεξε θα. Νόρβελ. Κάνει την προσπάθεια. Εξαιρετική. Πολύ άθη. Από τον Αμερικανό του Απόλλωνα. Ντούνοβιτς. Βγάζει έξω στον Παπαδόπουλο. Καχρημάνοβιτς πηδάει. Εκινέ βοηθάει. Καχρημάνοβιτς με καλές προϋποθέσεις. Άστοχος. Ο Μάρ δίνει καινούργια ευκαιρία στον Απόλλωνα. 7-7 το μέχρι στιγμής από 5 και 43 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Καλή άμυνα από τον Νταλιμπάκης Παπαδόπουλο. Θα κάνει αυτό στην επίθεση. Συνεχίζει να κρατάει την μπάλα, δίνει στον Γιώργο τον Καραμπατάκη. Και αυτός ο Ντούνοβιτς, υπάρχουν τρεις Κύπροι αυτή τη στιγμή στην πεντάδα της ΕΘΑ. Νταλιμπάκης. Παπαδόπουλος. Άστοχος, είχε την πίεση εκεί. Ήταν ο Νταλιμπάκης εκεί, ήταν αυτός, γι' αυτό. Ήταν αυτό το σύρμα, πάση περιπτώσει. Κάνει μέχρι στιγμής. Και οι δύο ομάδες πρόθεσαν να παίξουν καλό μπάσκετ και κυνηγάνε ασφαλώς την νίκη. Αλλάζουν την μπάλα, Αμερικανοί. Εκινέ, για τρεις. Άστοχο, Μάρκοβιτς είναι και πάλι εκεί. Κλέβει όμως ο Νικόλας Παπαδόπουλος, κάνει πάλι μόνος του. Παπαδόπουλος κρατάει. Με πλάτη γυρνάει, άστοχος, Απόλλωνας και πάλι. Για τρεις, άστοχος, Ντούνοβιτς για την Τερκόλε. Στον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Κάκης, Νταλιμπάκης, κάνει την κίνηση, παίρνει την εσωτερική. Το κατράει και πήρε το φάουλο από τον Εκινέ. Ξανά τη φάση. Χαμηλά έγινε το φάουλο. Ο Νταλιμπάκης στην προσπάθειά του πήρε την εσωτερική και έγινε παράβαση από τον καλασφαιριστή του Απόλλωνα. Παπαδό. Δημήτρης. Ο Νίκνε. Ο Παδόπουλος παίρνει την εσωτερική, βγάζει έξω.
Πρέπει να είναι λίγο πιο προσπαθεστές σε αυτό το πρώτο βήμα. Έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής 3 παρόμεσες, 2 για την ΕΘΑ, ξανά. Και μία για τον Απόλλωνα και τώρα έχει σηκώσει τον Λετόν Λάξακ, ο Νίνος Ηλιάδης. Θα τον ρίξει για αυτό στο παιχνίδι, πει καλά στους ασφαλιστές και αυτός. Είναι δεινός σουτέρ 3 πόντων. Μάρκοβιτς γυρνάει εξαιρετική, πλην όμως το σούτ ήταν άστοχο. Καραμπαράκης κερδίζει στον Ντούνοβιτς, τρέχει ο Ντούνοβιτς. Κάνει μόνος του την προσπάθεια, με ταμπλό δεν τα κατάφερε Μάρκοβιτς και την άμυνα. Επίθεση για τον Απόλλωνα με τον Τίξ, ο καθοδηγητής. Τίξ. Επιθετικό λέει από τον Κινέ, επάνω στον Παπαδόπουλο, λέει ο κύριος Ελισσιός στο Δούλου. 7-7 λοιπόν, 3 και 22 πριν από το της έρχεται ο Λάξα και αποσύρεται ο Εκίνε, ποιος ήδη είναι χρεωμένο φάουλ. Προσπάθεια για την ΕΘΑ με τον Νικόλα, τον Παπαδόπουλο, στον Ταλιμπάκης, πήγε να κάνει την κίνηση, δεν τα κατάφερε. Παπαδόπουλος και πάλι θα κάνει το σουτ, κακό το σουτ από τον Νικόλα, ήταν και η καλύτερη ενέργεια, εν πάση περιπτώσει. Λάξα, πρώτο καλάθι για τον Λετωνό. Το φάουλ από τον Όρβελ, σύμφωνα με την υπόδειξη του κύριου Τσάπου, κάστη μπροστά ο Απόλλωνας. Αλλαγή για την ΕΘΑ, που σαν η κόρη, να που εισέρχεται και βλέπω τον Νικόλα τον Παδόκλητε. Πάρει κάποιες ανάσες, έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, 3 επιθέσεις, αυτός τις είχε κάνει. Νόβιτς δεν τα κατάφερε. Ακολουθεί να προηγείται ο Απόλλωνας. Είναι στο συν 2, 9-7, 2-46 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Θα δοκιμάσει Κοβίτς. Διαφορά στον πόντο. Νόρβελ. Κάνθια με ταμπλό μέσα. Κατάφερε εκεί και μπήκε μέσα στην ρακέτα. Ντούνοβιτς. Το φάουλ εκεί από τον Τίξ. Για τους κυπεδούχους. Και πάλι ο Ντούνοβιτς στις βολές. Η διαφορά στο συν 3. Ο Ελισσέος ο Χριστοδούλου διετής, ο οποίος έχει έρθει στη γραμματεία και απευθυνόμενος προς κάποιους παράγοντες οι οποίοι ήσαν στο αγωνιστικό, θα φύγονται πίσω από τους πάγκους και δεν είναι γεγραμμένοι στο φιλοαγώνος, παρακαλεί να αποχωρήσουν και να πάνε στην κερκίδα. Βλέπετε, είναι οι καλαθοριστές του ΑΠΟΕΛ, ο Ραντούνοβιτς εκεί. Σύμφωνα με τον κύριο Λυσέο Χριστοδούλου, βάσει τον κανονισμό βέβαια, όχι σύμφωνα με τον κύριο Λυσέο Χριστοδούλου, πρέπει να περάσουν. Πάση περιπτώσει. Το θέμα λύνεται, ποιοι πως υπήρχε και κάτι, πάση περιπτώσει. Ξαναμέσα ο Νικόλας, ο Παπαδοπούλος και εξέρχεται ο Γιώργος ο Καραπατάκης. 2 και 27 πριν από το τέλος, θυμίζουμε, Intercol ΕΘΑ 8, Τσέ Express Prime Tel Apollon 11. Μέσα, Ποντούνοβιτς, διαφορά στο συν 2. Προς τον Πόντο και πάλι, με τις εύστοχες βολές του Ντούνοβιτς. Νόρβελ, στον Λάξα, στον Μάρκοβιτς. Μάζει και τα καταφέρνει. Εξαιρετική προσπάθεια, νέα εξαιρετική από τον Μάρκοβιτς, ο οποίος έχει φτάσει στους 7 και είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής. Ταλιμπάκης δεν τα κατάφερε, μάζεψε και το rebound ο Μάρκοβιτς. Πολύ καλή προσφορά μέχρι στιγμής από τον Μάρκοβιτς. Δίξ με καλές προποθέσεις είναι μέσα.
Διαφορά στο συν 6. 10 για τους φιλοξενούμενους. Ξανά. Η προσπάθεια του Απόλλωνα, η οποία τελεσφόρησε. Σαν... στον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, Ντούνοβιτς, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δαλιμπάκης. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας στην Ερκόλε Τσέτα που καταλήξει σε καλάθι. Μία από τις πολύ κυκλώδεις επιθέσεων στο αψινό παιχνίδι για την ομάδα. 16-12. Έχει μειώσει τη διαφορά ο πετούχος. Δοκιμάζει ο Νορβέλ. Τα καταφέρνει. Άλλο ένα τρίποντο χωρίς περιφερειακή άμυνα εδώ της ΕΘΑ. Κοιμότανε κατά την κινήριση. Προσπάθεια για την ΕΘΑ τώρα να Παπαδόπουλος στον αδερφό Τρίπ βγάζει έξω στον Ντούνοβιτς και από το δείξει σύμφωνα με την υποδιαιτητών. Να ο Ντούνοβιτς πάλι στο γνωστό σημείο. Ντούνοβιτς ο οποίος έχει στον ενεργητικό τόνο μέχρι στιγμής με 3-4 βολές, 2 σουτ, 2 πόντων. Για να δούμε. Μέσα και πάλι. 13 για την Τερκόλε Τσέθα, 19 για τον Pisa Express Prime Time. 14 η Μπόζα, 7 του Ντούνοβιτς. Από την γραμμή των ελεύθερων βολών. Σε 6 προσπάθεια. Χρυμάνοβιτς. Άστοχος. Δεν τα κατάφερε ο Λάξα. Παπαδόπουλος θα κάνει. Βγάζει έξω στον Ντούνοβιτς. Λιμπάκιτς. Παπαδόπουλος Δημήτρης. Τσα. Μέσα από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Πολύ καλή προσπάθεια από πλευράς ΕΦΑ. Πρώτη τρισπόντη για τον Παπαδόπουλο. Απόλλωνας δεν τα κατάφερε εκεί. Τα κατάφερε όμως τη δεύτερη του προσπάθεια ο Λετωνός. Έρθει πόντι για τον Λάξα. Και τεχνική ποινή στον πάγκο της ΕΦΑ, στον τον Αδάμου για κάποια έντονη διαμαρτυρία. Με πληροφορούν τα παιδιά κάτω. Πλεονέκτημα σαν για τον Απόλλωνα. Αυτή η τεχνική ποινή. Να ο Κυράκος. Για κάποιο φάουλ το οποίο θεώρησε ότι έγινε επάνω σε καλός. Βλέπετε τον διάλογο εδώ. Τον διάλογο με τον κύριο Στυλιανού συγκεκριμένα από την πληροφορά ο Άρης. Το ζητούμενο ήταν... Ζητήθηκε επιθετικό φάουλ στην προηγούμενη προσπάθεια του Λάξα, η οποία κατέστησε καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Πλησιάζοντας της πρώτης περίοδου, Απόλλωνας είναι μπροστά για να δούμε αν διαφορά. Προσπάθεια από τον Τίξη μέσα. Και εδώ έχωση για την πρώτη περίοδο, ξαναπούμε το φάουλ. Θα πω την άποψη, νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Αδάμ, εν πάση περίπτωση. 25-17 για τον Απόλλωνα και για το διάλειμμα μας. Το γήπεδο Ελευθερία. Απόψε σας μεταδίδουμε τον αγώνα για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος καθώς θα στο ΠΑΠ μεταξύ Intercollege ΕΘΑ και Pisa Express Prime Tel Απόλλωνα 17-25 μέχρι στιγμής. Παιδιά, Άρη, πρώτο η δικιά σου σειρά, ακούμε τι λέχθηκε από τον Νίνο Ηλιάδη. Κύριος Ηλιάδης Πέτρο, ευχαριστημένος με τα όσα είδε στο πρώτο δεκάλεπτο. Θέλει να συνεχίσουν οι καλαθοσφαιριστές του να αγωνίζονται με το ίδιο πάθος. Προσοχή στα φάουλ και να συνεχίσει η ομάδα του να μπαίνει μέσα στο καλάθι και να πετυχαίνει τους πόντους που χρειάζεται. Ακριβώς δεν έχει και πολλά να πει. Ανδρέα, τι έχει πει εκεί ο Κυριάκος Αδάμου, υποθέτω θα είπε περισσότερα πράγματα. Ο Κυριάκος Αδάμου συγκεκριμένα είπε ότι αμήνεται λάθος η ομάδα, είναι πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο είναι πολύ και αν συνεχίσουν έτσι θα υψηθούμε πολύ βαρύ σκορ. Σε τους παίχτες λοιπόν να αμυνθούν καλύτερα και προσοχή στην επίθεση, τονισμένες επίθεσεις. Εντάξει Αντρέα, σαφώς και χρειάζεται καλύτερη αμυντική η γηπέδουχος ομάδα. Βλέπετε την προηγούμενη φάση με το φάουλ, το οποίο επέπεσε ο Γιώργος ο Βαρβαντάκης στον Μάρκο και θα επαναφέρει την μπάλα ο Νόρβελ. Να όμως πήρε την μπάλα, πίεση από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Νόρβελ. Να ο Αμερικανός θα την κάνει πάλι την προσπάθεια και πήρε και το φάουλ από το Σάντι Κόρι. Αυτές, παιδικές αυτές οι διεισδύσεις που κάνει ο Νόρβελ.
και ο συγχρονισμός του είναι καλός. Να ξαναβλέπετε τη φάση. Σαφέστατη παράβαση επάνω στον Όρβελ. Και είναι στη γραμμή των Βολών. Έχει 4 πόντους στο δικό του. Γίνονται 5 τώρα. Έξι. Με πρώτον σκόρερ από πλευράς της Απόλλωνα, τον Τίξη, και περάσει τον Μαρκολίτσο, ο οποίος αρχικά ήταν σκόραρε σε ρυθμόν πολυβόλου. Προσπάθεια για τα βλέπει τη διαφορά να αυξάνεται. Νταλίμπα κύψε. Μια φορά στόχος. Άλλο ένα μάζεμα από τον Μάρκοβιτς. Γίνεται η πίεση. Έφαλα εις Μάτιν. Και η μπάλα τώρα στον Λάξακ. Νόρβελ. Στο συν 10. Καλύτερος από όλας. Λάξακ για 3. Σας είναι δεινός σκόρερ 3 πόντων. Και το επαφή. Έχει ζητήσει εσπερισμένα, ξαναβλέπετε το τρίποντο του Λάξακ. Ζητήσει εσπερισμένα το time out, κύριε Ακούσα, φυσιολογικό. Και πάμε για άλλο ένα διαλυματάκι. Πάμε στο κήπεδο Ελευθερία, έχει αρχίσει ήδη το παιχνίδι. Όμως θα ακούσουμε πρώτα τον Αντρέα Σοφοκλέους για το τύπιο κύριε Αδάμου. Υποθέτω και πολλά να πει. Ο κύριε Αδάμου έδωσε περισσότερο οδηγίες να κλείνουν στην άμυνα και να γυρίζει περισσότερο μπάλα στην επίθεση μέχρι να βρει ευρεθεί ελεύθερος παίχτης να κάνει το ελεύθερο σούτ όπως έγινε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Αντρέα. Να τον Νικόλα τον Παπαδοπούλο πρόσθεσε άλλους 3 πόντους στο ενεργητικό του. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Βλέπω τον κύριο Ελισσό Χριστοδούλου να μιλάει με τον Νίνο Ηλιάδη. Εξ όσων έχω αντιληφθεί, αν διάβασα καλά τα χείλη του Ελισσέου Χριστοδούλου, έχει κάνει παραπονό για τον Νόρβελ ότι φωνάζει μέσα στο παιχνίδι έτσι πολύ. Αν διάβασα καλά τα χείλη του, επαναλαμβάνω. Προσπάθησα. Μπάση ρυπτός, είναι ο Νόρβελ. Βέβαια από την πλευρά της δεν θα ακούγεται συνεχώς μουρμούρα από την εξαιρετική φάση αυτή, εξαιρετική. Να ο Μάρκοβιτς εκμεταλλεύτηκε την υπέροχη του Νόρβελ και κάρφωσε από τις φάσεις που θέλουμε να βλέπουμε. Μπάση ρυπτός από την πλευρά της Ιντερκόλης δεν θα υπάρχει μουρμούρα. Την παραχώρηση της τεχνικής, την υπόδειξη μάλλον της τεχνικής ποινής στον Κυριάκο Αδάμου. Καλά Ντούνοβιτς, δύο κολλητά τρίποντα για την ΕΘΑ, διαχειρός Νικόλα Παπαδόπουλου και Ντούνοβιτς. 32-23, ο Απόλλωνας όμως εξακολουθεί να σεβαστεί διαφορά. Ντίξ, τα βήματα του Ντίξ, παράβαση από τον Καλασπόλωνα. Και ευκαιρία τώρα για την Ιντερκόλες ΕΘΑ. Για την Ιντερκόλες ΕΘΑ να δώσει. Σάντι Κόλλη. Στον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Νταλίμπακης με καλές προϋποθέσεις. Αστοχώς έγινε η μάχη εκεί. Όμως Πιμάνοβης ο οποίος βγαίνει κερδισμένος. Και άλλη μια επίθεση για τον Απόλλωνα. 32-23, 7-27 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Καχρημητρής. Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Ξανά εκεί ήταν η υπέροχη πάσα. Και την εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Καχρημάνοβης, τον οποίον βλέπετε. 34-23. Σταθερά μπροστά ο φιλοξενούμενος. Ταλί Μπάγκιτς με τον... Έκανε την προσπάθεια ο Κόρη και τα κατάφερε με αυτό το σουτ, σαν την Κόρη. Το καλάθι από τον καλαδοσφαιριστή του Ισέφα, σκορέ, είναι πρώτη δύο πόντι. Τον Τίξ. Με καλές προσίσεις. Δεν λαθεύει ούτε αυτή τη φορά. 10 πόντι για τον Τίξ. Και 30 πόλωνα. Σαντικόρη. Ξανά με τον ίδιο τρόπο. Βλέπω εδώ τον Νίνο Ηλιάδη να εκνευρίζεται κάπως με τον ίδιο τρόπο. Η άμυνα του. Νταλιμπάκης έκλεψε. Σαντικόρη. Άζει στον Ντούνοβιτς ελεύθερος. Δεν τα κατάφερε. Και λέει για τον Απόλλωνα θα τρέξει ο Καχρημάνοβιτς. Δεν τα κατάφερε. Ήταν ένα εύκολο καλάθι, ήταν εύκολο lay-up όπως εξελίχθηκε η φάση. Παπαδόπουλος, Ντούνοβιτς. Το φάουλ.
Το φάουλ είναι για τον είναι σε βάρος του Κοβίς, αν έχω του Λάξα, με συγχωρείτε. Πού είναι η Ιουλιάδη να ζητήσει time out, πάμε για άλλο ένα διαφημιστικό. Να είμαστε και πάλι λοιπόν στο γήπεδο Ελευθερία, αγώνας για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας ο ΠΑΠ. Pizza Express Prime, τέλα πόνωνας 36, Intercolles, ΕΘΑ 27. Βλέπετε τις κοπελιές στην κερκίδα, από τους ελάχιστους θεατές του αγώνα, όπως βλέπετε από τα πλάνα. Ο Άρης είναι έτοιμος να μας μεταφέρει το τι είπε ο Νίνος Ηλιάδης. Συνέχισε σε ήρεμο ύφος Πέτρο. Ο Νίνος Ηλιάδης είπε στους καλαθοσφαιριστές του να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, όμως θέλει καλύτερες επιστροφές σε αυτά. Σαφώς δεν θέλει ξανά να δει τις διεισδύσεις που έγιναν δύο συνεχόμενες από τους παίχτες της ΕΘΑ. Και στο ορικό τομέα η ομάδα του θα πηγαίνει από τα άκρα, ούτως ώστε να μπαίνει πιο εύκολα με διεισδύσεις μέσα στο καλάθι της ΕΘΑ. Για να δούμε. Να. Για τον Απόλλωνα. Τον Μάρκοβιτς. Δίξ. Λάξα. Για να χάσει ο Δίξ, αλλά την κέρδισε. Εξαιρετική κίνηση. Εξαιρετική κίνηση από τον Δίξ. Ωραίο πάτημα. Και ξελιώμα. 12 η πόντη για τον Παπάδος. Στον Ντούνοβιτς. Γυρνάει μπάλα. Νικόλας Παπαδόπουλος. Ωραία, καλή προσπάθεια, πήρε το φάουλ όμως από τον Μάρκοβιτς. Έκανε προσπάθεια ο Γουάρεκ, αλλά ο Μάρκοβιτς ήταν εκεί, τον ανέκοψε αντικαόνικα. 38-20, ο Απόλλωνας πάντοτε μπροστά. Και είναι ο Γουάρεκ ο οποίος θα εκτελέσει. Μέσα, πρώτη βολή. Είναι ο πρώτος πάντως για τον Αμερικανό. Δεύτερος πόντος για τον Γουάρε. 38-29 και μας μένουν 4-52 για το κέρ της δεύτερης περίοδου. Καχρημάνοβιτς, εξαιρετική προσπάθεια από τον Καχρής, ο οποίος έχει φτάσει στους 6 πόντους. Ξανά έφαση. Το σούτ του Χριστοπετυχημένο. Παπούλος. Για να δούμε. Στον Γουάρε, έξω στον Ντούνοβιτς, Σαλτικόρη, Κασίση, πήγε να το κάνει όπως το προηγούμενο, αλλά αυτή τη φορά ήταν καλή άμυνα του Απόλλωνα, εξαιρετική προσπάθεια, αλλά με ταμπλό μέσα. Ήταν ένας εξαιρετικός σεισμός σε ευνηδιασμό. Κυριάκος Αδάμου ξανά out. Πάμε για διαλυματάκι. Αυτοί οι οποίοι προηγούνται με 42-29. Ανδρέα, ακούμε. Σαδά μου ζήτησε να πιέσουν περισσότερο στην άμυνα, να πρεσάρουν. Θέλει να δει λίγο πάθος από τους παίχτες του, που δεν βλέπει καθόλου τα τελευταία λεπτά. Και στην επίθεση ζήτησε περισσότερο τον Κόλλη να συνεργάζεται με τον Γουάρε, να αποστάρει για να μπορεί να βάλει και το εύκολο το καλάθι. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Για να δούμε αν θα γίνει και εφαρμογή των εντολών. Νίνος Ηλιάδης παρακολουθεί την ομάδα του, ικανοποιημένος σαφώς από τη μέχρι στιγμής εικόνα, την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, αλλά και από το σκορ. Σκούπισμα στο παρκέ, πηγιστράνε καλά τις φεστές, σωματική ακαιρεότητα πέραν όλου. Χρημάνοβιτς, βλέπετε, Νόρβελ. Για τον Απόλλωνα με προκλήσεις διαφοράς στο Δίξ. Καχρή. Ήταν πάρα πολύ καλή και αυτή η κίνηση. Πραγματικά εξαιρετική κίνηση από πλευράς Απόλλωνα. 45-29 η διαφρόνη. Ντούνοβιτς. Παπαδόπουλος. Νταλιμπάκιτς. Βγάζει έξω στον Γουάρε. Έγινε το κλέψιμο και το φάουλ από τον Ντούνοβιτς. Είδα ένα εξαιρετικό και σε επίθεση και άμυνα. Σε αυτές τις φάσεις και επαναφέρει τον Παπαδόπουλο, κύριε Ακούσου Αντάμου. Έξω ο Νταλιμπάκης, ξανά η φάση με το φάκερ της
οι φιλοξενούμενοι. Ένας απόλυτος εξαιρετικός, πραγματικά. Κινήσεις τελευταίες. Είναι καλό μπάσκετ. Το θέλουμε να βλέπουμε. Για να δούμε. Δείξε. Εξαιρετική κίνηση, αλλά καλή, καλό και το κόψει από τον Γουέρ. Όμως υπάρχει άλλη ευκαιρία στους φιλοξενούμενους. Νόρβελ. Φίξ. Νόρβελ. Άλλαξαν υπέρ, αλλά δεν ήταν καλό το τέλειωμα. Βγάλανε την άμυνα της ΕΦΑ. Το φάουλ εκεί. Από τον Νόρβελ. Τον Σαντιγκόρη. Υπάρχει έτσι μια θέση από πλευρά του Απόλλωνα για αυτή την υπόδειξη. Ήταν καλά. Να δούμε τι φάση, παιδιά. Για να δούμε. Η δική μου άποψη. Φάουλ. Τοποθέτηση του καλοσφαιστή του Απόλλωνα ήταν κανονική. Δεύτερο φάουλ για τον Νόρβελ. Μετράει απόφαση των διαιτητών. Μέσα. Από τον Σάντι Κόρη. Ο Ιθήνων νους του Απόλλωνα. Άλλη μια καλή κίνηση με τον Μάρκοβιτς να μην τελειώνει. Τελειώνει όμως ο Καχρημάνοβιτς. Κάνουν ό,τι θέλουν πραγματικά οι καλοσφαιριστές του Απόλλωνα στην επιθέτηση των πραγμάτων. Ό,τι θέλουν. Ο Εκκινέ είναι ξανά έτοιμος να εισέλθει μετά από οδηγίες του Μίκ. Παίρνει ο Γουέρ από τον Μάρκοβιτς, αν έχω δει. Μάλιστα, από τον Μάρκοβιτς έχει πάρει το φάουλ. Είναι κυρίαρχος. 47-30. Μας παρουσιάζει και ο μπάσκετ. Έφυγε και ο Ντίξ, δικαίως χειροκροτούμενος βεβαίως, για την καλή του απόδοση. Ήταν με καλές επιθέσεις από πλευράς Απόλλωνα. Πάρα πολύ καλές επιθέσεις πραγματικά. Αρκετοί τρόποι επίθεση εφαρμόζονται. Νταλίμπακ θα περάσει, ο Γουάρ μειώνει στα 32 και μας μένουν 2 και 31 για να συμπληρώσει δεύτερη περίοδος του αγώνα. Ένας αγώνας ο οποίος έχει σαφή εικόνα όσον αφορά το καλύτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί είναι. Μάρκοβιτς. Βήματα λέει ο Λυσέος Χριστοδούλου. Βέβαια η επίθεση ήταν εξαιρετική. Ξαναδούμε τη φάση, παιδιά. Αν ξαναδούμε τη φάση. Έθα με τον Παπαδόπουλο. Έδωσε την πασόντα λιμπάκι τσέκνου. Υποπίεση αλλά δεν τα κατάφερε. Λάξα. Καχρημάνοβιτς. Στον Νόρβελ. 47-32 παραμένει και ο Απόλλωνας στην ευκαιρία για να αυξήσει. Νόρβελ από αρκετά δεν τα κατάφερε. Ξανά με κέρδισε με τη βοήθεια του Λάξα. Νόρβελ. Νόρβελ θα αποπειραθεί και πάλι νέο τρόπο επίθεσης ασφαλώς, δεν θα κάνει το σουτ. Μάρκοβιτς τον Εκκινέ στον Λάξακ. Μάρκοβιτς δεν τα κατάφερε. Ξανά ο Απόλλωνας. Η πολιορκία συνεχίζεται. Καλούς. Τον Εκκινέ θα δοκιμάσει για τρεις. Είναι άστο. Γουέαρ εκεί παλεύει. Το φάουλ από τον Καχρημάνοβιτς και πάει, έρχεται ο Νίκος ο Χαραλαμπούς, είναι η πρώτη του στο σημερινό παιχνίδι. Και επιστρέφει και ο Κίξ και ο Καχρημάνοβιτς. Έφυγε και ο Ντούνοβιτς από γηπεδούχων. 1 και 13. Άλλος λοιπόν για την ΕΦΑ σήμερα. Έχουμε δει 4 Κύπριους στο παρκέ, ταυτόχρονα και συνολικά 4. Είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε συχνά και πρέπει έτσι να το αναφέρουμε. Ουέρ. Είναι εύστοχος. Ο Ουέρ. Δεν πόντι για τον Ουέρ. Και οι 5 από την γραμμή των ελευθερών σε σύνολο 6 σουτ. Δείξε. Κίνηση ο Μάρκοβιτς. Τα κατάφερε. Τελικά τα κατάφερε. 49-3. Και πλησιάζουμε προς το τέλος και τις δεύτερες περιόδους. Σαν την κόρη, δεν τα κάνε. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα να αυξήσει την διαφορά πριν.
Άρη, να δοκιμάσουμε έτσι να κάνουμε ένα ρεπορτάζ στον Απόλλωνα έτσι στο τέλος. Τον Νίνο τον Ηλιάδη ή με τον Άκη τον Κωνσταντίνο. Νίνο Κωνσταντίνο, 49-33. Είδαμε ένα εξαιρετικό Απόλλωνα. Είδαμε καλό μπάσκετ έτσι διαστήματα από τους χθες της ομάδας Λεμεσού. Και βλέπω τον Άρη να ετοιμάζεται έτσι, θα είναι πολύ καλός ο Νίνος Ηλιάδης, Άρη, έτσι. Δηλαδή, καταρχήν ικανοποιημένος από τους 49 από την ολική προσπάθεια της ομάδας σας αυτό το πρώτο χρόνο. Ναι, οι 49 πόντοι είναι αφήνουν ενωστημένοι, είμαστε μακριά από το σπίτι. Εκτός έτρεξη 50 πόντοι είναι αρκετή καλή γεύση. Πιστεύω ότι έχουμε σταθεί αρκετά καλά το πρώτο ημίχρονο αμυντικά και επιθετικά. Θα μπορούσαμε να σταθούμε ακόμα λίγο σε κάποια σουτ που είχαμε κάνει. Όλοι γενικά η ομάδα είμαστε ευχαριστημένοι. Στο δεύτερο δεκάλεπτο κρατήσατε και στην άμυνα. Το πρώτο δεκάλεπτο δείξατε, κάνατε μερικά λάθη. Στο δεύτερο λεπτό δεκαλυτερέψατε σαν εμφάνιση του Απόλλου. Είδαμε αυτή τη διαφορά να βαίνει συνεχώς για την ομάδα σας. Είχαμε μια μικρή νευριμαχή οι παίχτες, σιγά σιγά όμως μπήκαν στο ρυθμό του. Κλείσαμε κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα σε κάποια που έχει η ΕΘΑ. Και λεπτό μπήκε η ομάδα καλύτερα, έχει σταθεί καλύτερα στο παιχνίδι. Έχει δείξει ότι ελέγχουμε το ρυθμό μέχρι στιγμή. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Ιωνίου απόλυτα ικανοποιημένος, δεν μπορούσε να είναι και αλλιώς. Τελειώσαμε και με την δεύτερη περίοδο Απόλλωνας είναι με 49-33. Πάμε καλημά μας και παραρχόμαστε με την άρξη της περίοδου. Δούμε τον αγώνα μεταξύ Intercollege ETHA και Pizza Express Prime Tel Απόλλωνα. Προηγούνται φιλοξενούμενοι με 49-33. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι σαφώς καλύτερη. Πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο, όπως θυμάστε ή όσοι δεν ήταν μαζί μας, υπενθυμίζουμε ότι είχαμε δώσει την πληροφόρηση ότι στον αγώνα των εφήβων είχαμε δυσάρεστα. Ο αγώνας διακόπηκε λόγω μαζικής συμπλοκής επάνω στην κερκίδα. Δηλαδή είχε γίνει μια ψυμαχία στην κερκίδα και έτρεξαν και οι 10 καλαθοσφαιριστές που αγωνιζόντουσαν την ώρα του παιχνιδιού, πήγαν απάνω και άρχισαν, συνέχισαν μάλλον τις συμπλοκές. Το παιχνίδι ήταν 34-34 εκείνη την ώρα και ήταν στην τρίτη περίοδο. Έχουμε μαζί μας όμως τον πρόεδρο του Απόλλωνα, τον Νίκο τον Χριστοδούλου, ο οποίος θα ήθελε να πει κάποια πράγματα για αυτό το ανεπιθύμητο συμβάν. Άρη, σας ακούμε. Κύριε Χριστοδούλου, έκανε μια εισαγωγή ο συνάδελφος ο Πέτρος Παπαγιώργης σχετικά με τα τεκτενόμενα πριν το παιχνίδι της ΕΘΑ με τον Απόλλωνα στο εφηβικό. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε, να μας πείτε περισσότερα πράγματα για το γεγονός. Καταρχήν είμαι μεγάλη λίγος που αναγκάζομαι να κάνω τέτοιες δηλώσεις οι οποίες παίρνουν τον αθλητισμό γενικά της Κύπρου πολλά χρόνια. Ο έφορος της ομάδας μας ήταν στην κερκίδα, προσπαθούσε να βιντεογραφήσει τον αγώνα κατά εντολή του προπονητή να το δουν στην επόμενη εβδομάδα και ο παδί του ΑΠΟΕΛ ανέτα. Σε ένα παιχνίδι πολύ ήσυχο ήρθαν, τον εκροθοβολήσαν. Ήταν για ακόμη μια φορά παντελής η απουσία της αστυνομίας Λευκωσίας. Είναι αυτό το συχνό που βλέπουμε όταν ομάδες της Λεμεσού αγωνίζονται στη Λευκωσία. Δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση ή μη ικανοποιητική αστυνόμευση του αγώνα. Όμως αυτό που μας λυπεί είναι να έρθουν ο παδί του ΑΠΟΕΛ σε ένα τέτοιο αγώνα με την ΕΘΑ, που ουδέποτε συμβαίνει οποιαδήποτε έκτροπα, και να εκροθοβολήσουν και να προφυλακίσουν τον έφορο της ομάδας μας, ο οποίος είναι και πατέρας κάποιου καλαθοσφαιριστή. Κρίμα, πραγματικά, πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους ομαδεία να δουν πραγματικά το πρόβλημα που βρίσκεται, να γίνει σωστή διαπαιδαγώγηση. Αυτές θέσεις παίρνουν το ΑΠΟΕΛ, πιστεύω, φέρουν το ΑΠΟΕΛ σε πολύ δύσκολη θέση, να μην μπορούν να χαλιδαγωγήσουν κάποιους από τους φιλάθλους ή συνδεχέρονται με αυτόν τον κακό τρόπο. Δυσάρεστα γεγονότα που σίγουρα απομακρύνουν τον κόσμο του από τα γήπεδα. Ας ελπίσουμε πως στο μέλλον δεν θα υπάρξουν συμβάντα, όμως βλέπουμε πως από εβδομάδα σε εβδομάδα παραμένουν τα ίδια τεκτενόμενα με τα λίβης μας. Είναι πράγματι έτσι τα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτός ο πατέρας θέλει να φύγει και το παιδί του, τόσο είναι κυρίως από αθλητικό της καταθέσεως. Αυτό θέλουμε να συμβεί. Εμείς σαν Απόλλωνα, περασμένη εβδομάδα με τον ΑΠΟΕΛ, προσφέραμε μια άψογη φιλοξενία. Και καλέσαμε τους φιλάθλους μας, ελπίζαμε ότι θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα να μην έρθουν στο γήπεδο με αγωγό και οικονομικό κόστος. Ας εσκύψουν ό,τι παραδείγμα, ας έβρουν τους τρόπους να το λύσουμε.
Ναι, Πέτρο, έχει ξεκινήσει κανονικά ο αγώνας και σου δίνω τον λόγο. Ελπίσουμε πως θα σταματήσουν κάποτε αυτά τα γεγονότα στα δάση της Καλαθόσφαιρας. Λοιπόν, αυτή είναι η ευχή, θεωρώντας ότι θα παραμείνει ευχή, εν πάση περιπτώσει. Έτσι στην επίθεση, 49-35 για την ομάδα του Απόλλωνα, Νόρβιλ. Λάξα. Μάρκοβιτς. Έκανε το σούτο Λάξα, αλλά καμία τύχη, βλέπετε τον ίδιο τον Ιλιάδη. 49-35 λοιπόν, είμαστε στην τρίτη περίοδο, αγώνας έχει σημασία για την τέταρτη θέση. Ο Απόλλωνας με μια ενδεχόμενη νίκη κάνει έτσι ένα βήμα προς τον στόχο, ενώ μοιραίος απομακρύνεται. Χωρίς να σημαίνει ότι εξανεμίζει θέση, υπάρχουν παιχνίδια ακόμη. Είναι αρκετές ομάδες εκεί, ισόβαθμες. Καλή προσπάθεια από τον Μάρκοβιτς, άλλο ένα καλάθι. 13 πόντα Μάρκοβιτς. Παπαδόπουλο βάζει με τον Σαντικόρη, πήρε το φάουλ από τον Εκίνε. Το οποίο είναι το τρίτο. Έχει κάνει δύο αρχή-αρχή, το να πέσει ο Ρεσολιάδης. Ντάλι Μπάκιτς. Γυρνάει μπα. Θα κάνει την προσπάθεια ο Σέρβος και ωραίο χουξο. Πετυχημένο. Άστοχος ο Ντίξ. Παπαδόπουλος για τρεις. Έστοχο σούτ από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, το οποίο έχει φτάσει τους 8 πόντους με ένα διποντό και δύο τρίποντα. Μάρκος, 53-40, 13 η διαφορά, συνεχίζει ο Απολλωνάς να έχει το πάνω χέρι. Φάουλ από τον Ταλιμπάκη. Επιθετικό, επιθετικό, καθαρή η παράβαση. Ξανά η φάση. Λάξα. Είναι το πρώτο φάουλ για τον Ταβόρ Ταλιμπάκιτς. Νόρμπελ. Εκεί ναι. Άστοχος. Έκανε την προσπάθεια, γλίστησε και εκεί. Το φάουλο και ο Τσάπος εντράσει το Αλιμπάκι μέσα για τον Εκίνε. Είναι ο πρώτος πόντος Εκίνε στον αγώνα. Να και ο δεύτερος και ο Δημήτρης Παπαδοπούλος και θα φύγει ο Νταβάκιτς. 55-40 διαφορά στους 15. Έκανε την προσπάθεια και τα κατάφερε. Πολύ καλή προσπάθεια. Playmaker της ΕΘΑ. Επιθέση για τον Απόλλων με τον Νόρβελ. Θα πάνε σε αργή επιθέση. Ο Ντίξ όμως επέστρεψε. Επιθετικό λέει, από τον Μάρκοβιτς είναι το φάουλ. Ξανά η φάση. Έγινε. Σωστή υπόδειξη. Παπάρος. Στον Ντούνοβιτς. Καλή προσπάθεια. Πολύ καλή προσπάθεια. Συνολική προσπάθεια. Και ο Σάντι Κόρη μείωσε. 55-45, έφαγε στο 10, ξανά η φάση, πόντα του Σαντικόρη. Εδώ σε φάση του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Ο κύριος Χριστοδούλου.
Αφορά έχει μειωθεί πάντως. Δεν ξέρω αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Έχει βελτιώσει κάποια πράγματα. Έχει βελτιώσει κυρίως την άμυνα της, όπου σπόραζε για καλαμπάρτι οι φιλοξενούμενοι. Νόρβελ. Στοντς. Στον Εκινέ. Άστοχος. Το Μακρόρης πήραν τη Σέρθα. Σαν την κόρη. Σπέτυχε το τρίπον το προηγούμενο. Έκανε την προσπάθεια. Τα φέρε ο Ουάρεκ. Μέξω. Αν μπορούμε να ξαναβάσει, παιδιά, γιατί υπήρχε έτσι ένα... Υπάρχει μια σύγχυση. Για να δούμε. Τουλάχιστον, από νο, φαίνεται ότι είναι από τον τίκο που βγήκε η μπάλα έξω. Μπάς την περιπτώση, πάμε για time out. Επαναρχόμαστε. Στο Στάδιο Ελευθερία, 55-45, η ΕΘΑ κάνει την προσπάθεια. Λοιπόν, Άρη, ακούμε τι είπε ο Νίνος Ηλιάδης. Το μόνο που χρειάζεται, λέει ο κύριος Ηλιάδης προς τους παίχτες του, είναι να συγκεντρωθείτε και να παραμείνετε ήρεμοι μέχρι το τέλος του αγώνα. Αν συνεχίσει έτσι με αυτό το ρυθμό η ομάδα του Απόλλωνα, θα πάρει το ροζ φύλλο αγώνα. Καχρημάνοβης, άλλο ένα καλάθι από τον Καχρημάνοβης. Καλή προσφορά. Ντούνοβης τώρα για την ΕΘΑ. Έγινε η πάσα και είναι έξω η μπάλα για την ομάδα της ΕΘΑ, με να μένουν 17 λεπτά για να ολοκληρωθεί η επίθεση. Θα την επαναφέρει ο Ντούνοβιτς. Παπαδόπουλο. Έξω και πάλι μπάλα. Έχουν περάσει 3 δευτερόλεπτα. Την προηγούμενη επαναφορά. Προσπάθεια τώρα με τον Παπαδόπουλο. Μειώνεται ο χρόνος. Τον άφησαν εκεί, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Φωνάζει δηλαδή εκεί που έκαναν λαθασμένη κοινωνία και άφησαν τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο να μειώσει περισσότερο. Μάλλον είναι στους 10 πόντους η διαφορά. Έβγαλε την άμυνα ο Ουάρε και η μπάλα είναι έξω για την ομάδα του Απόλλωνα, η οποία εξακολουθεί να προηγεί με 10 πόντους, 57-47, 4-28 από το τέλος της τρίτης περίοδου. Βλέπετε τον Νίνο Ηλιάδη. Και από τον Αδάμ. Στον Μάρκοβιτς και αυτό στο Ντίξ. Λάξα δοκιμάζει σουτ 2 πόντων. Είναι άστοχος και εκεί για το rebound. Και η μπάλα είναι στα χέρια των καλασφαιστών της ΕΘΑ, οι οποίοι τώρα θα προσπαθήσουν να έχουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Μάρκοβιτς εκ το rebound. Νόρβελ. Μάνοβιτς. Φάουλ, λέει ο κύριος Χριστοδούλου. Από τον Παπαδόπουλο είναι το φάουλ. Είδατε τη φάση. Το φάουλ του Δημήτρη του Παπαδόπουλου. Μάρκοβιτς. Ο Ντίξ δεν τα κατάφερε. Ξανά απολύνασε το φάουλ από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Είναι το πρώτο Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Ξανά η φάση. Να πούμε οτιδήποτε, ήταν σαφέστατη βάση. 57-47, 3-31 πριν από το τέλος της τρίτου. Δεν τα καταφέρει ο Λάξα. Αυτή τη φορά είναι μέσα. Διαφορά στο σύν 11, 58-47. Παπαδόπουλο. Σαν την κόρη στον Νικόλα τον Παπαδόπουλο έκανε την προσή. Σουτ μέσα. Είναι 58-50.
με τον Νικό Αντόπουλο να φέρει τους 13 πόντους με 3 τρίποντα. Δίξ. Νόρβελ. Έκανε εκεί την προσπάθεια, φέρε. Πολύ καλή προσπάθεια. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Κατάφερε σε πολύ δύσκολες να πετύχει. Φάουλ από τον Γαχρημάνοβιτς. Φάουλ στον Γαχρημάνοβιτς, ο οποίος αμαρτύρεται. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι φάουλ. Εκτός γλίστρησε ο Νικόλας περισσότερο. Δεν τον πήγα ο Νικό. 4 τα φάουλ για τον Γαχρημάνοβιτς. Για την Εθρά, για να δούμε τον Τουνόβιτς τι θα κάνει. Μπάλα στο καλάθι. Πολύ καλή προσπάθεια από την Εθρά. Στους 8 και πάλι. 6-52. Ετοιμάζει τον Εκκινέ. Ο Σιλιάδης. Προσπάθεια και από τον Καχρήματοχή. Ευκαιρία για την Εθρά να μειώσει ακόμα περισσότερο. Για να κάνει τερκολέψη Εθρά. Τουνόβιτς με καλές προϋποθέσεις δεν τα κατά. Μάχη για τον ριμπάουντ με νικητή τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Δίνει στον αδερφό του, τον Δημήτρη, αυτό τον Τουνόβιτς, θα ξαναγυρίσει μπα. Δόθηκε το φάουλ εκεί. Στον Λάξα ήταν το φάουλ. ...60-52 σε ένα παιχνίδι το οποίο άρχισε να... ...γιατί η Κολεσέ θα κάνει την αντεπιθέσή της. Έφυγε ο Γαχρημάνοβιτς με τα 4 και πέρασε και πάλι ο Εκκινέ μέσα. Και ο Σάντι Κόρι στις βολές για... ...είναι μέσα. 9 η ποντή για τον Αμερικανό. Έχει 2 στις 3 βολές. Άλλη μια πετυχηλή, 3 στις 4 και 10 η πόντη συνολικά. Η διαφορά έχει πέσει στους 6. Λάξα. Καλή άμυνα από την Έθα. Με τους του Απόλλωνα φωνάζουν για αυτό. Ντούνοβ στον Σάντι. Σε ακόμα περισσότερο Έθα τώρα, αν είναι πετυχημένη αυτή. Βγάζει έξω στον Ταλιμπάκης, είναι καλό σου, τι μέσα! 60-57 με τον Ταλιμπάκης. Να πετυχαίνει η τρίπο. Για τον Απόλλωνα τώρα, για να δούμε. Τίξ, έξω, τα κατάφερε. Ευκαιρία τώρα για την Ιντερ Κολεσέ, η οποία έχει γυρίσει το παιχνίδι. Ταλιμπάκης. Διαφορά ξανεμίστηκε. Παπαδόπουλος. Μπάκης η διαφορά στον πόντο. Και για πόντο. 60-59. Και υπάρχει χρόνος. Υπάρχει χρόνος για επιθέσεις για την Έθα. Υπάρχει λίγος αλλά... Γύρω στα 7 ευθερόλεπτα από το πληροφορείο Άρης. Έξω ένα. Τον 14 ευθερόλεπτα. Κάνανε κακή επιλογή του Απόλλωνα. Και ευκαιρία τώρα για να περάσει και μπροστά. Εξανεμίζεται 49-33. Καθένα αυτή η εξέλιξη. Ντούνοβιτς. Τόσο δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, 59. Απόλλωνα. Και έχει κάθε λόγο ο Σιλιάδης να μην είναι καθόλου ευχαριστημένος. Πάμε για το τελευταίο μας διάλειμμα όσον αφορά περιόδους και έρχομαστε σε λίγο. Να είμαστε και πάλι λοιπόν στο στάδιο Ελευθερία για την τελευταία περίοδο του πολύ ενδιαφέροντα όπως εξέλιξεται αγώνα. Λοιπόν, Άρη, ακούμε τι είπε ο Νίνος Σολιάδης. Για πρώτη φορά δυσαρεστημένος στο παιχνίδι ο Νίνος Σολιάδης, ο οποίος τα είπε λίγο στους παίχτες του, δεν παίζουν καθόλου άμυνα
δεν πέφτουν άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχασαν την αυτοπεποίθησή τους. Που χρειάζεται είναι αυτοσυγκέντρωση, ούτως ώστε η ομάδα της Λεμεσού να επανπαιχνίδει με τα κατάλληλα τα οποία θα έρθουν από συνολική προσπάθεια. Λοιπόν, αν τι είπε ο Κυριάκος Αδάμου. Πολύ ευχαριστώ απαιτώ με την εξέλιξη του παιχνιδιού, αφού η ομάδα του ξεκίνησε αλήθεια τους χώρους, πιέζει πολύ καλά. Θα φέρνει και σκοράρει στην επίθεση, θα ήθελα να χρησιμοποιήσει όμως περισσότερα του τον Βάθια, αφού κάνει ειδική δουλειά μέχρι στιγμής. Ναι, έχει ανεβάσει την απόδοση ο Αμερικανός. Για να δούμε. Μπήκαμε στην τελική διαφορά στον πόντο, με μια έθαλα και ένα Απόλλωνα, μην έχει την εικόνα την οποία έχουμε δει. Όλα από τον Εκκινέ. Όλα από τον Εκκινέ. Και ευκαιρία για την ΕΘΑ τώρα για να δούμε. Του άρεσε τις βολές, για να δούμε. Να και ισοφάρισε μετά από πάρα πολύ. 60-60 και 28 πριν από το τέλος του αγώνα. Επανάληψη, έγινε παράβαση εκεί από τους παίχτες του Απόλλωνα. Υπάρχει ευκαιρία ακόμη για να περάσει μπροστά η ΕΤΑ. Πέρασε εδώ. Μπροστά η ΕΦΑ. 61-69 και 28. Για να δούμε τον Απόλλωνα πώς θα αντιδράσει τώρα. Νόρβελ. Μέσα. Μέσα πέλε. 62-61. Την εκεί Νόρβελ προφανώς θα είπε στον εκεί και τον κόλλησε ως ο Χριστοδούλου. Α, είχε ζητήσει φάουλ από τον διαιτητή από ό,τι με πληροφορεί. Ήταν πιο κοντά. Και τώρα πλεονέκτημα για την Ιντερκόλ με τον Ντούνοβιτς να είναι στις βολές. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ξαναβλέπουμε την φάση με την, τον Νόρβελ εδώ. Εντάξει, πολύ διαφορετικό αυτό το πλάνο. Πάση εκτός βλέπουμε και αυτό το. Δόθηκε η τεχνική ποινή. Το γεγονός. Παπαδόπουλος στον. Παπαδόπουλος και αντιδρύζηση μέσα. Κάναμε λάθος. Ήταν τέτοια η πορεία της μπάλας που τη βλέπαμε ότι θα ήταν. Αλλά έργα έπαιξε το παιχνίδι εκεί. Σε βάρος της ΕΘΑ. Το απολύν. Δεύτερο φαουλ για τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. 62. Ένα παιχνίδι δραματικό. Πώς έχει εξελιχθεί. Το Αχρημάνοβιτς απέτυχε. 8-4 από το τέλος. Με την εθανακτή διαρκή αντεπίθεση. Μέσα. 3-63. Αλλάζω την μπάλα. Παπαδόπουλος παραλήπτης. Ντάλι Μπάγκης. Ξανά Παπαδόπουλος. Θέλει να περάσει προς τα κεφαλιά. Δεν τα κατάφερε, μάζεψε ο Τίξ στο Νόρβελ. Προτιμά να κάνει την κοντρόλ επίθεση. Δεν υπήρχε προϋποθέσιμο. Τουλάχιστον αυτό θεώρησε. Τίξ. Εκείνε. Νόρβελ. Γυρνάει. Κάνε καλή κίνηση Τίξ. Δεν τα κατάφερε, μάζεψε το Λάξα. Νικόλας προς ηρωικά. Έκανε την προσπάθεια. Να τον Νόρβελ εκεί που θέλετε να επαναφέρει την μπάλα εντός των ορίων. Καχρημάνοβιτς στον Λάξα. Δεν τα καταφέρε. Και ξανά ως στην επίθεση. Λάξα.
με τον Dix. Αυτή τη φορά τα κατάφερε, μάζεψε ο Εγκυνέ, άλλο ένα μπαμ για τους φιλοξενούμενους. Ακολούθησε εκεί το χωρίς αποτέλεσμα, ο Βάρα κέρδισε το rebound και ο Παδόπουλο. 60 τι παραμένει. Γυρίζει η μπάλα. Μέσα. Πολύ αυτή η προσπάθεια αντίστοιχα που καταλήγει σε τρίποντο καλάθι με τον Σάντι Κόνερ, ο οποίος ξαναβλέπει τρίποντο. Σάντι Κόνερ είχε πάρα πολύ καλά. Καχριμάνοβιτς περνάει και πάει. Δις είναι αυτός που άλλο είχε έρθει και πήρε το φάουλ από τον Νταλί. Πήρε το φάουλ από τον Νταλί Μπάκιτς. Αλλαγή για την ΕΘΑ. Ο Νίξ εξέρχεται και εισέρχεται τρεις του Παπαδοπουλός. Μάρκοβιτς για την Λονά και φεύγει ο Εκινέ. Λέγαμε για τον Σάντι Κόνερ, ο οποίος είχε φάσει τους δεκατούς με δύο στα τοντά, τρεις στις τέσσερις βολές και δύο στα τέσσερα. Και τώρα είναι σειρά του Νίξ να δοκιμάσει την τύχη της βολές. Έχει φάσει τους 12 πόντους. Και πρώτος είναι ο Μάρκοβιτς του Απόλλωνα. Να ο Τίξ. 66-60. Απόλλωνα. Για την ΕΘΑ με συγχωρείτε. Η ΕΘΑ η οποία έχει περάσει για πρώτη φορά 9-28 πριν από το τέλος. 51-60 με τις βολές του Ντούνοβιτς. Με τις βολές του Γουάριτε. 66-64 είναι το αποτέλεσμα. 66-65 διαφορά και πάλι στο. Προβλέπεται δραματικό το υπολοιπόμενο μέχρι το τέλος διάστημα. Βάρε. Στον Δημήτρη Παπαδοπούλο. Από τον Δημήτρη που λέει ο τρίποντο. Δημήτρη θα κλείσει φάση τους 6 πόντους με 2 τρίποντα. Είδατε ξανά το τρίποντο του Δημήτρη Παπαδοπούλου. Όλα δεν απαντάει με τον τρόπο που θα ήθελε. Λάλης μέσα και 71-65 είναι επιτελώς. Είναι εκπληκτική η προσπάθεια της ευτέλες φορή. Είναι αυτό το comeback που το οποίο μέχρι στιγμής τυχαίστατο. Το φάουλ από τον Ντούνοβιτς. 5-48 πριν από το τέλος. Η Τερκόλεσσα θα έχει καταφέρει για άλλη διαφορά. Έχει περάσει στο συν 6. 71-65. Πάμε τώρα με τον Μάρκοβιτς. Φάουλ του Ντούνοβιτς και πάλι. Είναι δεύτερο συνεχόμενο από τον Πλεμέκερ. Ζητερτά είναι 3 τα φάουλ συνολικά. Μποπέση. Του που έχει πέσει η απόδοση. 2 δεκαλεπτά είχε πολύ καλή απόδοση. Λάθος. Πρόλαξε το Απόλλωνα και έσωσαν. Λάθος είναι κόμμενα από τον Ντούνοβιτς. Μέσα και πάλι. Και πάλι από τον Σάντι Κόνερ. 70-65. Ο Νίνος Ηλιάδης δεν έχει επιλογές. Δεν έχει επιλογές. Time out. Πάμε για διάλειμμα. Επιστρέψαμε στο Ελευθερία σε ένα άκρο συναρπαστικό αγώνα όπως εξελίσσεται. Η ΕΘΑ έχει καταφέρει να κάνει την ολική αντεπίθεση και βρίσκεται στο 74-65 απέναντι σε έναν Απόλλωνα ο οποίος είχε πάρει μέχρι και 16 πόντους διαφορά. Λοιπόν, Άρη, ακούμε. Αφήνεται το παιχνίδι της ΕΘΑ, αφήνεται τους αντιπαλούς λαθοσταριστές να σας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν παίζεται καθόλου με επιλογές στην επίθεση και μοιραίο ας βρίσκεται πίσω στο σκορ. Θέλει περισσότερες επιλογές ο κύριος Λιάδης με αυτά τα λόγια. Τι είπε ο Κυριάκος, ο Αδάμ. Θα μου ζήτησε τους παίχτες του να μην επιστρέψουν στον Απόλλωνα να κάνει πακ, να πιέσουν περισσότερο στην άμυνα όπως πιέζαν μέχρι τώρα και να τροφοσότερο τον Γουάρη και τον Κόλλη στην επίθεση να τα φέρουν να βάλουν το εύκολο καλάθι. Συνεχίζει η ΕΘΑ. Συνεχίζει. Γουάρε. Κρατάει. Εφάντολες του κυρία Γουαδάμου δίνουν την μπάλα στον Γουάρε. Ενεργεί σαν pivot care, αν μπορούμε να πούμε αυτή την φάση.
Λάξα, άστοχος. Δημήτρης Παναδόπουλος μπροστά από τον Καχρινάνοβιτς. Νέα προσπάθεια για την Ιντερκολεζέθα. Η Ιντερκολεζέθα έχει γυρίσει το... Έχει αλλάξει και η ψυχολογία του αγώνα. Κίνηση. Εξαιρετική κίνηση πραγματικά από τον Σάντε Κόρη, ο οποίος έχει κάνει φοβερά πράγματα. Έχει κάνει φοβερά πράγματα. Ξανά. Ορμή. Νορβελάς το κανόνι και εκτελεί με ίδιο τρόπο. Έχει φτάσει τους 18 πόντους στις 4 βολές. 3 στα 4 τρίποντα και 3 τρίποντα. Φανταστική εμφάνιση των Σάντε Κόρη. Ταλί Μπακίτς. Ουάρε έτρεξε εκεί, μάχη εκεί και λύνεται το τζαμπολ Δημήτρης Παπαδόπουλος. Πραγματικά είναι εξαιρετική προσπάθεια της Ιντερκολεζέθα, οι οποίοι έχουν φτάσει στο συν 11 τώρα, στο συν 11 παρακαλώ, 76-65 για την Ιντερκολεζέθα και έχουμε 3 και 39 για το τέλος, ένα οποίο ολοκληρικά έχει ένα αγώνας σήμερα. Ένας απόλυνας ο οποίος ήταν κυρίαρχος στις πρώτες δύο περίοδους και όλα, όλα πρώτα. Νίκη. Άλλαξε Άρνη. Στη συνέχεια. Με μια έθα καθοδηγούμενη από ένα μπορεί να κάνει εκπληκτικά πράγματα και με τη βοήθεια λοιπόν βέβαια να αλλάζει τα δεδομένα. Είναι στο έδαφος στη συνέχεια. Δεν ξέρω Άρη αν μπορείς να πας και να δούμε τι είναι. Να δούμε τι ελπίζουμε να μην είναι σοβαρό. Δεν ξέρω από μια χειρονομικούντα, Λιμπάκης, αν έχω σωστά έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι έτσι περισσότερο. Έχει ένα πετρό. Σ' ακούμε. Διακρίνω ένα ελαφρύ αιμάτωμα κάτω από τα χείλη του καλαθοσφαιριστή. Θα μας πει στην συνέχεια της ομάδας αν είναι κάτι σοβαρό. Στο παρόν βλέπετε κι εσείς από κοντινά πλάνα τις πρώτες βοήθειες που έρχονται στον καλαθοσφαιριστή της ΕΘΑ. Βασικά αίμα έχεις διακρίνει έτσι, όχι αιμάτωμα. Αίμα. Λοιπόν, να δούμε στο μεταξύ εσείς έχετε την προηγούμενη φάση που είναι το συμβάν. Εντάξει, σηκώθηκε ο καλαθοσφαιριστής, όμως δεν μένει εντός παρκέ. Ανδρέα, ξέρω εκεί αν μπορείς να αλλιεύσεις κάτι, αν μπορούν να σου πούν τα παιδιά τι συμβαίνει, κάνε μια προσπάθεια. Συνεχίζουμε το παιχνίδι με τον Σάντε Κόρη. Παπαδόπουλος, δεν τα κατάφερε, μάζεψε ο Καχρήματος. 76-65. Καχρημάνοβης έκανε την προσπάθεια, πήρε τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο. 76-65 μας μένουν 3 λεπτά. Είναι 4 τα φάουλ του Δημήτρη του Παπαδόπουλου. Ανδρέα, μήπως έχουμε κάτι εκεί νεότερο. Πέτρο, ο Σίσεθα φαίνεται να έχει χτυπήσει αούλη. Χτύπημα στο πρόσωπο που δέχτηκε. Αλλά είναι εντάξει. Είναι εντάξει καμία ζάλη ή οτιδήποτε. Είναι εντάξει. Όχι, όχι ο γιατρός. Φαίνεται να προσπαθήσει λίγο βαμβάκι και να σταματήσει το αίμα. Φαίνεται ότι είναι εξωτερικό. Μας ενημερώνεις Ανδρέα και κάτι νεότερο. Ναι. Παπάς. Σαν την κόρη θα κάνει αυτή τη φορά. Πήρε το φάουλ. Πήρε το φάουλ από τον Τίξ. Ανδρέα, έχεις κάτι νεότερο? Ότι φαίνεται εντάξει τώρα ο αθλητής της ΕΘΑ. Από το χτύπημα είχα σχιστεί τα όσο είχαμε πει. Τώρα για του δίνει τις πρώτες βοήθειες, αλλά από ό,τι φαίνεται εντάξει. Και είναι ο κυράκος ο Αδάμου το okay του γιατρού για να τον ξανά υποθέτω. Ναι, αλλά δεν νομίζω να ξαναπαιχθεί. Να δούμε, μένουμε. Λοιπόν, 77.
Νόρβελ. Έβγαλε την άμυνα εκεί. Ο Βάρη, αλλά δεν ξεβλέπω τον Νικόλα να το χέρι. Λοιπόν, να ξαναπεράσει το παιχνίδι. Αλλιώ του Νόβιτς επανήλθε. Στο φαουλ. Νόρβελ είναι μέσα. 57-67 διάφορα στους 10 και πάλι. Στους 9 η διαφορά. Σάντι Κόρη, πως έκανε φοβερή δουλειά, το μαλαμβάνουμε. Κάτι δίζηση, έβγαλε στον Ουά και φάουν. Για να δούμε. Στον Καχρημάρ, πρέπει να αποχωρεί ο Καχρημάρος, είναι το πέρα. Αν θυμάμαι καλά. Ο Καχρημένοβιτς, πέμπτο φάουλ, θυμαρωθεί νωρίς με 2. 88-77, άρα είναι εκεί και προσπαθεί να αυξήσει την διαφορά. Όπως σημαίνει ο Άρης, είναι φορτωμένος με φάουλ. Αυτά τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους. Με τον Μαρκ Λάτι, με τον Γουάρ εκεί να τον εμπόδει, με τον Ντίξ να κάνει το πάθη, αλλά να παίρνει το φάουλ. Να τον Ντίξ εκεί που είναι έτοιμος να έρθει τις βολές. 78-68. Μέσα από το Dix. Time out έχει ζητήσει και πάλι ο Νίνος. Πολύ λίγο μένει. Θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει το παιχνίδι. Πάμε για διάοδος στο στάδιο Ελευθερία για το τελευταίο διάστημα. 2 και 4 πριν από το τέλος. Άρη, ακούμε τι λέχθηκε. Σωστές τοποθετήσεις και καθαρό σουτ ζητά για τα τελευταία 2 λεπτά ο κύριος Νίνος Ηλιάδης. Για να δούμε, Ανδρέα. Ο κύριος Αδάμος ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό με καθαρό μυαλό για να καταφέρουν να κερδίσουν το παιχνίδι. Αντέξ. Μάρκοβιτς. Δεν θα κάτσει. Για να δούμε τον Κινέ. Μέσα. Παπαδόπουλος. Νικόλας Παπαδόπουλος πλησιά το τέλος και η νίκη φαίνεται να χαμογελάει στην ομάδα μετά από μια ολική ανα... Λιμπάκιτς. Μέσα. Εκλειώνει. Κάπου εδώ τελειώνει. 81-72, 1 και 18 πριν το τέλος. Ξανά, είδατε. Πόρτο. Του Ταλί Μπάγκητς. Μέσα και ο Νόρβελ. Δεν προσπάθει ο Απόλλωνας. 81-75. Κόντρολ επίθεση για την ΕΦΑ. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να τρέχουν. 97 δευτερόλεπτα απομένουν με την ΕΦΑ. Την νίκη, για να δούμε. Με τον Παπαδόπουλο. Ποια θα είναι επιλογή του Νικόλα. Αν είναι το σούτ, ένα περίεργο σούτ που πίεσε εκεί. Από όλα στα τρέχει, για να δούμε λάξα. Μέσα. 1.77. Παπαδόπουλος του κλέβουν την... Είναι λάθος από τον Νικόλα του Παπαδόπουλος στην ομάδα. 89, κυρία, ζητάει το time out. Περιμένουμε να δούμε, παιδίνουμε. Πάμε για time out. Επάνωδος στο στάδιο Ελευθερία. Παιδιά, στα γρήγορα, αρχίζουμε από τον Ανδρέα. Ναι, Πέτρο, ο κύριος Αδάμου ζήτησε από τους παίχτες να δίνουν την μπάλα στους περιφερειακούς, να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα.
να καταφέρουν να σκοράρουν και αν σε περίπτωση πάρει την μπάλα ο Απόλλωνας να κάνουν το γρήγορο φάουλο για βολές. Άρη, αναγκάσουν τους αντιπάλους να κάνουν λάθος με την πολύ καλή άμυνα, όπως στις τελευταίες Απόλλωνα. Για να δούμε, Παπαδόπουλος, Πουάρε. Έδωσε το φάουλ και ο Τσάπος στο Dixfall. Στον Μάρκοβις είναι το φάουλ. Στον Μάρκοβις είναι το φάουλ. Το 81-79-15 δεύτερο που μένουν. Το 81-70 αυτή η αποτυχημένη βολή του Βουάρε. Α, τελικά λέγαμε ότι ήταν μέσα στο παιχνίδι, όμως έγινε εκεί. Ωραία, πήρε η ΕΦΑ το rebound. Βουάρε και τέλειωσε. Για να δούμε, υπάρχει προσπάθεια τώρα. Κάθερε και τέλειωσε το παιχνίδι. 83-70, ένα δραματικό παιχνίδι με νικητή την ομάδα της. Ένα παιχνίδι το οποίο μας επιφύλαξε πολύ παράξενο. Από την ομάδα της ΕΦΑ, η οποία κατάπρεψη υπήρχε και μεγάλο σκορ, υπήρχε το 49-33 και η ΕΦΑ είναι η ομάδα άφερε να κερδίσει και εντός να μείνει στην διεκδίκηση της θέσης στην τετράδα. 83-79. Ανδρέα, έχουμε κάτι, αν δεν μπορούμε. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ακούμε, σε βλέπω. Ναι, Πέτρε, με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, επιστρέψαν τα χαμπά. Σωστά το παιδό της ΕΦΑ, λίγο για τον παιχνίδι. Όπως λέμε, ξεκινήσαμε πολύ ασχημά το παιχνίδι, όπως όλοι οι ομάδες είχαμε στα ποτήρια τον ύφρονο. Είπαμε πρέπει να δυναμώσουμε, πρέπει να παίξουμε με πάθος. Εμείς οι Κύπροι καλωσφαιριστές πρόξαμε τους συμπαίκτες μας, τους ξένους. Έτσι καταφέρουμε δυναμικά στο παιχνίδι για να κερδίσουμε. Τι είναι το εντολές σας ως ο προπονητής, το δεκάλεπτο που κάνετε την ολική επαναφορά. Παίζεις σε ένα άθλημα, πρέπει πάντα να παίζεις δεκάλεπτο. Βάζεις όλο σου το πάθος, όλη τη δύναμη, και αυτό είναι. Αυτό δείξαμε πάθος, δύναμη με το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα αυτά από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε φορά και αυτός στη μεγάλη νίκη της. Πούμε έτσι στα γρήγορα. Το Πόντους, ο Τούνοβης 16, ο Σάντι 19, ο Νταλιμπάκης, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο Νικόλας Παπαδόπουλος 13, ο 12 και την ομάδα του Απόλλωνα, ο οποίος αποδεμένει από το κήπεδο, είπα κανείς δεν ζητεί, ο Καχρημάνοβης 15, ο Νόρβελ 15, ο Ντίξ, ο Λάξα 12, ο Μάρκοβιτς 5 και ο Εκινέ 3 πόντους. 83-9 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα, με την δρευμιστικά για την ομάδα της ΕΘΑ έχουμε στις 100 στις βολές, 10% στα σούτ 2 πόντων και 48% στα τρίποντα, για τον απούμε 20 στις 24 βολές, 43% στα σούτ 2 πόντων και στα τρίποντα, 24 rebound για την ΕΘΑ, για τον Απόλλωνα, 11 λάθη για 14 για τον Απόλλωνα, 4 assist για την ΕΘΑ, για τον Απόλλωνα. Δεν θυμίζουμε ότι αύριο θα γίνουν δύο παιχνίδια. Δέχεται την Ομόνια και στο στόχο θα αναμετρηθεί. Τα δύο παιχνίδια αρχίζουν στις και την Κυριακή. Πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής με τη συνάντηση ανάμεσα από ΕΛ και τον Αχιλλέα που θα γίνει στο Λευκόθεο και αρχίζει στις 6. Αυτά λοιπόν. Είχαμε από τον Μιλόντα, τον Άρη τον Κυριακού, τον Κράτο Αποκλείου και τα παιδιά που ήταν και συνήργησαν στη μετάδοση. Καλώς σας βρήκα.